Θα καλέσω στο βήμα, όπως φαίνεται άλλωστε ήδη από την προβολή, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παρανή, η οποία θα μας μιλήσει για το ναό της μεταμορφώσεως της Σωτήρα Μοχώστου, ιστορία, αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες. Καλησπέρα σας. Οι τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα αποτελούν μια γόνιμη περίοδο για την εξέλιξη της μνημειακής ζωγραφικής στην Κύπρο, αφού τότε είναι που φαίνεται να ξαναξεκινά η δημιουργία τοιχογραφημένων συνόλων στο νησί, μετά από μια διακοπή που παρατηρείται γύρω στα μέσα του αιώνα. Μέχρι στιγμής, η σχετική επιστημονική συζήτηση κυριαρχείται από δύο διάσημα μνημεία, τα οποία βρίσκονται στην κοιλάδα της Μαραθάσας. Αναφέρομαι στον ναό της Παναγίας του Μουτουλά, του οποίου οι τοιχογραφίες χρονολογούνται ασφαλώς το 1280, και στο καθολικό της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη. Η απουσία σύγχρονων μνημειακών κύκλων από τα αστικά κέντρα του νησιού δυσχεραίνει την προσπάθεια των ιστορικών της τέχνης να κατανοήσουν καλύτερα το καλλιτεχνικό ιδίωμα το οποίο συναντούμε σε αυτές τις δύο εκκλησίες του Τρόοδους, όπου η τοπική ιστεροκομνήνια παράδοση εμπλουτίζεται με στοιχεία μιας καλλιτεχνικής σκηνής που καλλιεργείται αυτή την περίοδο στη Σταυροφορική Ανατολή της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Υπάρχει όμως και ένα αδημοσίευτο κυπριακό μνημείο, του οποίου η μελέτη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την επιστημονική αναζήτηση, απεγκλωβίζοντάς την πρώτα απ' όλα από την σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση με τα μνημεία της Μαραθάσας. Πρόκειται για τον ναό της μεταμορφώσεως της Σωτήρα, 10 χιλιόμετρα νοτίως της Αμοχώστου. Ο Χρυσοσότηρος, όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι, βρίσκεται εντός του περιβόλου του παλαιού κημητηρίου στην καρδιά του σημερινού χωριού. Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, που κοσμούν τις παραστάδες και τα τόξα που φέρουν τον Τρούλο του μονόχωρου αυτού ναού, ήλθαν στο φως το 1989 κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό του ναού από το Τμήμα Αρχαιοτήτων υπό την επίβλεψη του κυρίου Αθανάσιου Παπαγεωργίου. Παρά την ανακοίνωση της ανακάλυψης αυτής σε σύντομες εκθέσεις από τον κύριο Παπαγεωργίου και την αναγνώριση της σημασίας των τοιχογραφιών από ειδικούς όπως η Χριστίνα Σπανού και η Αν Μαρί Βαϊλκάρ, το μνημείο παραμένει εμπολής άγνωστο στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η ανάγκη λοιπόν να καλυφθεί αυτό το κενό της έρευνας οδήγησε στην ανάληψη και στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος Λεβέντη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ναός της μεταμορφώσεως της Σωτήρα Αμοχώστου και τα συφραζόμενά του, ιστορία, αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2014 και είχε επίσημη διάρκεια 30 μηνών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Αναστάσιος Γάμα Λεβέντης και πραγματοποιήθηκε με την άδεια και τη συμμετοχή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον έφορο μνημείων του Τμήματος κύριο Γεώργιο Φιλοθέου, ο οποίος είχε μαζί μου το συντονισμό του προγράμματος. Στους συνεργαζόμενους φορείς συμπεριλαμβάνεται επίσης και το Material Science and Engineering Department of the Henry Samuelis School of Engineering and Applied Science του Πανεπιστημίου UCLA στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έγιναν οι τεχνικές αναλύσεις των τοιχογραφιών. Ευχαριστίες οφείλονται και στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμοχώστου για τη σχετική άδεια, αλλά και στον Δήμο Σωτήρας για τη στήριξή του. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να αναγνωρίσω τη συνεισφορά του πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Ιωάννου, του οποίου η ασίγαστη έννοια για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σωτήρας αποτελεί για μας ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Την σχεδιαστική αποτύπωση του ναού ανέλαβαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι αρχιτέκτονες Μαρία Κωστή και Ντέιβιντ Καστρίλιο, ενώ τη λεπτομερή φωτογραφική αποτύπωση των τοιχογραφιών έφερε εις πέρας ο φωτογράφος του Τμήματος Αρχαιοτήτων Θανάσης Αθανασίου. Τέλος, τη δημιουργία ενός συγκριτικού πίνακα με τις μορφές των γραμμάτων που συναντώνται στις γραπτές επιγραφές της Σωτήρας, στο Μουτουλά και στον Καλαπαναγιώτη, ανέλαβε η απόφυτος του τμήματός μας Κωνσταντίνα Μουλωτού.
Από τη σύλληψη του προγράμματος θεωρήθηκε σκόπιμο η έρευνα να μην περιοριστεί μόνο στις στιχογραφίες, αλλά να προχωρήσει σε μια συνολική μελέτη του μνημείου, η οποία να διερευνά επίσης τόσο την πολύπλοκη αρχιτεκτονική του ιστορία, όσο και τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά του συφραζόμενα. Απότερος στόχος και ελπίδα είναι, μέσα από αυτή τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση, να δοθεί το έναυσμα για μια εκ νέου πραγμάτευση κέριων ερωτημάτων που αφορούν την πολιτισμική ταυτότητα και την καλλιτεχνική παραγωγή της Μεσαιωνικής Κύπρου μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου. Το παραδοτέο του προγράμματος είναι ένας συλλογικός επιστημονικός τόμος, ο οποίος θα δημοσιευθεί στα αγγλικά και για την ολοκλήρωση του οποίου εργάζονται εντατικά τα 9 μέλη της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος, που περιλαμβάνει ειδικούς στους τομείς της ιστορίας και της τέχνης της Μεσαιωνικής Κύπρου και της Σταυροφορικής Ανατολής, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Ελπίζω και θα προσπαθήσω, κυνηγώντας με τον τουφέκι του συγγραφής μου, να καταθέσουμε τον τόμο για δημοσίευση μέχρι το τέλος του χρόνου. Πέραν του γενικού συντονισμού και του κυνηγιού με τον τουφέκι, η δική μου συνεισφορά στην όλη προσπάθεια εντοπίζεται στη μελέτη των τοιχογραφιών. Στο ναό έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 4 στρώματα τοιχογραφιών, αλλά μόνο από τη φάση του δεύτερου μισού του 13ου αιώνα έχουν σωθεί αρκετά κατάλοιπα που να μπορούν να γίνουν αντικείμενο εικονογραφικής ανάλυσης, και σε αυτά θα επικεντρωθώ στη συνέχεια. Με βάση τα σωζόμενα σπαράγματα γίνεται φανερό ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ναό που προοριζόταν για τις λατρευτικές ανάγκες μιας ορθόδοξης ελληνόφωνης αγροτικής κοινότητας. Παρά τον αποσπασματικό χαρακτήρα των τοιχογραφιών, τα τμήματα που έχουν σωθεί αποκαλύπτουν ένα εικονογραφικό πρόγραμμα με ιδιόμορφο χαρακτήρα και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διάταξή του στο χώρο. Ομολογουμένως, αυτές οι ιδιομορφίες προκαλούν τις ευαισθησίες ενός ιστορικού της βυζαντινής τέχνης, γιατί ξεφεύγουν από τον κλασικό κανόνα, αυτό που θεωρούμε εμείς κλασικό κανόνα, για τη διακόσμηση ενός τρουλαίου βυζαντινού ναού, όπως τον αναγνωρίζουμε για παράδειγμα στην Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά το 1192. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι παρόμοια ελευθερία στη διάταξη των τοιχογραφιών παρατηρείται κατά την ίδια περίοδο και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στο γειτονικό Λίβανο, θα πρέπει κανείς να αποφύγει την εύκολη λύση να αποδώσει τις οποιασδήποτε ιδιωτερότητες στη σωτήρα σε άγνοια ή ανικανότητα του ζωγράφου και να αναζητήσει άλλα πιθανά κίνητρα πίσω από τη διαμόρφωση του εικονογραφικού προγράμματος. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε μια πρώτη γνωριμία με τις στιχογραφίες της σωτήρας. Στην άνω ζώνη της δυτικής όψης των ανατολικών παραστάδων που στηρίζουν τον Τρούλο απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δίπλα από τη μορφή της Θεοτόκου απεικονίζεται αναβρητήριο, του οποίου ο κορμός έχει τη μορφή 2 ελισσόμενων φιδιών. Πρόκειται για μια σπάνια εικονογραφική λεπτομέρεια, την οποία συναντούμε ξανά στην απεικόνιση της ίδιας σκηνής στην Παναγία του Μουτουλά, ένα μνημείο το οποίο παρουσιάζει στενές τεχνοτροπικές σχέσεις με τη σωτήρα, σε βαθμό που τα δύο σύνολα να αποδίδονται από ορισμένους μελετητές στο ίδιο καλλιτεχνικό εργαστήριο. Η τοποθέτηση του Ευαγγελισμού σε αυτή τη θέση ξεφεύγει από τη βυζαντινή πρακτική που θέλει τη συγκεκριμένη σκηνή να απεικονίζεται στο ανατολικό μέρος του κυρίως ναού, κοντά στο ιερό. Τότε όμως η επιλογή αυτή στη σωτήρα δεν οφείλεται σε άγνοια ή αδιαφορία για την παράδοση, αλλά μάλλον σε συνειδητή επιθυμία να τονιστεί το μυστήριο της ενσάρκωσης και κατ' επέκταση η σημασία του για την σωτηρία των ανθρώπων σε αυτό το πιο κεντρικό σημείο του ναού, αποκαλύπτεται, κατά την άποψή μου, από την απεικόνιση στις δυτικές παραστάδες του Τρούλου των δύο προφητανάχτων. Ο Δαβίδ και ο Σολομών στρέφονται προς τον Ευαγγελισμό, κρατώντας στα χέρια τους ενεπίγραφα ηλιτάρια που αναφέρονται στη Θεοτόκο και στο ρόλο της στην εσάρκωση του Χριστού. Στην ανατολική καμάρα του ναού
του κυρίως ναού απεικονιζόταν η Παπαντή στη βόρεια πλευρά και η Πεντηκοστή στη νότια, κάτι που υποδηλώνει ότι στην απεικόνιση και των υπόλοιπων επεισοδίων του χριστολογικού κύκλου δεν ακολουθεί το μια χρονολογική αφηγηματική σειρά. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι και η Σταύρωση απεικονίζεται εκτός της βιβλικής αφηγηματικής ακολουθίας στην κάτω ζώνη του νότιου τοίχου κάτω από τον Τρούλο. Από την σκηνή αυτή, η οποία καταστράφηκε από τη διάνοιξη της νότιας θύρας, μάλλον τον 16ο αιώνα, σώζεται μόνο η μορφή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και η αριστερή παλάμη του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Η προβολή της Σταύρωσης στη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα κατά παράβαση της Βυζαντινής παράδοσης οι χριστολογικές σκηνές να κοσμούν τους θόλους και τις ανώτερες επιφάνειες των τοίχων έρχεται να τονίσει ακόμη περισσότερο το σωτηριολογικό μήνυμα του όλου προγράμματος. Η παρουσία της μνημιακής μορφής ενός αρχαγγέλου με αυτοκρατορική ενδυμασία δίπλα ακριβώς από τη σκηνή της Σταύρωσης και πολύ περισσότερο η απεικόνιση της δευτέρας παρουσίας στη δυτική καμάρα του κυρίως ναού προσδίδουν και μία εσχατολογική διάσταση σε αυτό το σωτηριολογικό μήνυμα. Αν αυτή η εσχατολογική διάσταση με τη σειρά της αποτελεί ένδειξη για πιθανή ταφική χρήση του ναού, είναι ένα άλλο ερώτημα για το οποίο όμως προς το παρόν δεν έχω απάντηση. Η δευτέρα παρουσία στη Σωτήρα είναι η δεύτερη αρχαιότερη απεικόνιση της εντυπωσιακής αυτής σύνθεσης που μας έχει σωθεί στην Κύπρο και η αρχαιότερη στο νησί Πάντα, στην οποία έχουμε απεικονίσεις ατομικών τιμωριών των αμαρτωλών στην κόλαση. Και βλέπετε εδώ ένα από τους κολασμένους αλυσοδεμένος στην κόλαση. Όλες οι μορφές, με εξαίρεση των αμαρτωλών, στρέφονται προς τα δυτικά, κάτι που οδηγεί στην υπόθεση ότι η κεντρική σκηνή της σύνθεσης με τον Χριστό Κριτή, η οποία δεν σώζεται, θα εμφανιζόταν είτε στο δυτικό τμήμα της καμάρας είτε στο δυτικό τοίχο. Πέραν των αφηγηματικών σκηνών, έχουν σωθεί και κάποιες από τις μορφές Αγίων που κοσμούσαν τα εσωράχια των τόξων, τις παραστάδες και την κάτω ζώνη των τοίχων του ναού. Στην άνω ζώνη των ανατολικών παραστάδων του Τρούλου, στη βόρεια και τη νότια όψη αντίστοιχα, απεικονίζονται οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Ματθαίος σε μία θέση που προκαλεί έκπληξη, γιατί ξεφεύγει από την καθιερωμένη βυζαντινή παράδοση να απεικονίζονται οι Ευαγγελιστές τα σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον Τρούλο. Αντίθετα, οι δύο κορυφαίοι των Αποστόλων, Άγιοι Πέτρος και Παύλος, εμφανίζονται στην καθιερωμένη θέση στην οποία τους συναντούμε ήδη από τα τέλη του 12ου αιώνα και σε άλλα κυπριακά μνημεία, δηλαδή στο δυτικό μέρος του κυρίως ναού, κρατώντας ενεπίγραφα ηλιτάρια με συμβουλές για τους πιστούς. Ο αγιολογικός κύκλος του ναού της Μεταμορφώσεως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρα με βάση τα οποία έγινε η επιλογή συγκεκριμένων Αγίων για απεικόνιση. Πάντως, τόσο το τοπικό κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον, όσο και τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της περιοχής στην καθημερινότητά τους, φαίνεται ότι συνέβαλαν στη διαμόρφωση του αγιογραφικού ρεπερτορίου του ναού. Μία πρώτη ομάδα Αγίων περιλαμβάνει Αγίους Επισκόπους και Διακόνους και ανάμεσά τους τρεις τουλάχιστον εκπροσώπους της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Άγιο Επιφάνιο Σαλαμίνας, τον Άγιο Νίκονα Αρσινόης και τον Άγιο Αθανάσιο, τον Πεντασχηνίτη μάλλον. Ανάμεσα στους Αγίους Μάρτυρες αναγνωρίζει κανείς τους Αγίους Ερμόλαο, Μάμα, Μαρδάριο και πιθανώς τους Αυξέντιο και Ιάκωβο τον Πέρση. Να θυμίσω εδώ ότι ο Άγιος Ερμόλαος ήταν ένας από τους ιαματικούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ ο Άγιος Μάμας ήταν ο αγαπημένος προστάτης των βοσκών και των πυπνίων και τον βλέπετε να απεικονίζεται ως βοσκός με την ράβδο του και το αρνάκι στην αγκαλιά και φοράτε σκουλαρίκι. Με την αναζήτηση προστασίας τόσο από φυσικούς όσο και από πνευματικούς κινδύνους μπορεί να συσχετιστεί και η ιδιαίτερη θέση που κατήχαν στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού οι στρατιωτικοί Άγιοι. Στην νοτιοδυτική παραστάδα του Τρούλου συναντούμε τον Άγιο Δημήτριο,
του οποίου ο εικονογραφικός τύπος με μουστάκι και τα σγουρά μαλλιά αποτελεί εξ όσων γνωρίζω unicum στην κυπριακή εκκλησιαστική ζωγραφική. Είναι γενικά πάρα πολύ σπάνιος αυτός ο τύπος και ξεφεύγει εντελώς από τον παραδοσιακό τρόπο που απεικονίζεται ο Άγιος Δημήτριος. Στην νότιο-ανατολική παραστάδα απεικονίζεται ένας εστεμένος στρατιωτικός Άγιος, τον οποίο ο κύριος Παπαγεωργίου έχει ταυτίσει με τον τοπικό Άγιο Κωνσταντίνο της Ορμίδιας, ο οποίος εμφανίζεται και στη γειτονική εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στα Κελιά. Η πιο εντυπωσιακή τοιχογραφία όμως θα ήταν η επιβλητική απεικόνιση δύο έφυπων Αγίων στην κάτω ζώνη του βόρειου τείχου κάτω από τον Τρούλο. Σήμερα σώζονται μόνο τμήματα των δύο αλόγων, το ένα λευκό και το άλλο καστανόχρωμο, ενός δράκοντα κάτω από το καστανό άλογο και μίας όρθιας ανθρώπινης μορφής κάτω από τις οπλές του λευκού αλόγου. Μπροστά από το λευκό άλογο, που παραδοσιακά αποδίδεται στον Άγιο Γεώργιο, απεικονίζεται μικρής κλίμακας ανώνυμη μορφή. Πρόκειται για αγένειο νεαρό άνδρα, του οποίου η κόμωση και τα ενδύματα, σύμφωνα με τον Ματ Ιμερτσέλ, ακολουθούν μόδες ευρύτατα διαδεδομένες στο χώρο της Σταυροφορικής Ανατολής. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο προσεύχεται, όρθιος με τα χέρια υψωμένα μπροστά του ανοιχτά, συνδέεται συνήθως με απεικονίσεις Ορθόδοξων παρά Λατίνων. Πρόκειται άραγε για κάποιο Λατίνο της περιοχής, ο οποίος αποφάσισε να χρηματοδοτήσει εν μέρη τουλάχιστον την τοιχογράφηση του Ναού της Σωτήρας, ή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος αποφάσισε να υιοθετήσει σταυροφορικές μόδες στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη από τους Φράγκους επικυριάρχους της Κύπρου, ή για κάποιον άλλον. Όποια και αν είναι η απάντηση, σε αυτή τη μυστηριώδη ανδρική μορφή, στην οποία η Ορθόδοξη Βυζαντινή παράδοση συναντά τις παραδόσεις της Σταυροφορικής Ανατολής, έχουμε μία επιτομή των προκλήσεων και των ερωτημάτων για την ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι μελετητές της περιόδου της Λατινοκρατίας στην Κύπρο. Τα πορίσματα του προγράμματος για τον νότο της μεταμορφώσεως της Σωτήρα Αμοχώστου εύχομαι να συμβάλλουν ουσιαστικά στις προσπάθειες να βρεθούν απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παρανή για αυτή την πολύ ωραία προσέγγιση του μνημείου και ευχόμαστε σύντομα τη δημοσίευση. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, παρακαλώ, κυρία Παταπίου. Σας ευχαριστώ, κυρία Παταπίου. Βεβαίως είναι γνωστά τα στοιχεία που έχετε φέρει στο φως και έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο για την ιστορία της Σωτήρας, που θα είναι και το πρώτο κεφάλαιο του τόμου. Οπωσδήποτε έχουν συμπεριληφθεί. Άλλη ερώτηση? Αν όχι, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά την κυρία Παρανή.